από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρασκευή 17 Ιανουαρίου σήμερα. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε όπως κάθε βράδυ με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Στένεψε επικίνδυνα ο αξιός ποταμός λόγω των προσχωματικών νησίδων. Ανησυχία για πλημμύρες σε Χαλάστρα και Κείμηνα. Φόβοι αν θα αντέξουν τα αναχώματα. Συνεχείς ληστείες και κλοπές πέριξ εμπορικού κέντρου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Άβατο η περιοχή τις βραδινές ώρες. Στον δρόμο κινδυνεύουν να βρεθούν 120 έκτακτοι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ νομού Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση αποφάσισε να λήξει τις συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού, λένε οι εργαζόμενοι. Κυρίες και κύριοι, αυτοψία πραγματοποίησε σήμερα το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας στον ποταμό Αξιό και φέρνει στο φως τη σοβαρότητα της κατάστασης από τον σχηματισμό νησίδων από τις φερτές ύλες. Στο ύψος των Κειμήνων επεκτείνονται πλέον ανησυχητικά οι νησίδες, ενώ στο νότιο τμήμα η εικόνα που παρουσιάζει ο Αξιός μοιάζει να είναι πιο επικίνδυνη, καθώς έχει στενέψει σε σημαντικό βαθμό. Οι τοπικές αρχές εκφράζουν πλέον την αγωνία τους για την αντοχή των αναχωμάτων που προστατεύουν τις κατοικημένες περιοχές. Οι νησίδες μέσα στον Αξιόποταμο επεκτείνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Στο νότιο τμήμα του από τις προσχώσεις σχηματίστηκε ξηρά και είχαμε την ευκαιρία να περπατήσουμε σε αρκετή απόσταση στο συγκεκριμένο σημείο όπου έχουν απομείνει ελάχιστες ποσότητες νερού. Αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα στο ποτάμι του Αξιού, το οποίο με τις προσχώσεις σε ένα πολύ μεγάλο το κομμάτι έχουν δημιουργηθεί νησίδες, οι οποίες δεν αφήνουν την απορροή του ποταμού προς τη θάλασσα. Το βλέπετε κι εσείς ότι έχει κλείσει η δίωδος. Έχει μικρύνει κατά πολύ, με συνέπεια σε μια μεγάλη κακοκαιρία να έχουν πλημμυρικά φαινόμενα και προς την πλευρά της Χαλάστρας, αλλά και την πλευρά του Κειμήνου και των Μαλγάρων. Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από χρόνια, κάθε καλοκαίρι, στο συγκεκριμένο σημείο τα παιδιά από τα Κείμηνα και τη Χαλάστρα κολυμπούσαν στο ποταμό. Εδώ ακριβώς έφυγα να μπάνιο με τους φίλους μου. Καταλαβαίνετε. Και δείτε τι έχει γίνει τώρα εδώ. Εδώ έχει γίνει πλέον, τι να σας πω, να έρθουμε να χτίζουμε σπίτια. Κρούμε τον κούδωνα του κινδύνου ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι προβλήματα ετών, τα αναδεικνύουμε και περιμένουμε τις λύσεις σε συνεργασία με εμάς και τους εμπλεκόμενους φορείς. Μέσα στον Αξιό έχουν δημιουργηθεί τεράστιες νησίδες με αποτέλεσμα το νερό που κατεβαίνει από τα Σκόπια ακόμα να βρίσκει εμπόδια με αποτέλεσμα να φύγει μέσα στα χωράφια και κάποια στιγμή μπορεί να πάει και στα σπίτια μας. Βορειότερα του ποταμού ανάμεσα σε Κείμηνα και Χαλάστρα η επιφάνεια μίας νησίδας αυξάνεται ανησυχητικά. Πίσω μου βλέπετε μία από τις νησίδες που έχουν σχηματιστεί εδώ στον ποταμό Αξιό. Οι κάτοικοι όμως φοβούνται ότι τον επόμενο χρόνο θα έχει επεκταθεί κατά πολύ σε μέτρα με αποτέλεσμα να στενέψει η κήτη του ποταμού. Έτσι πως βρίσκεται σήμερα ο Αξιός είναι στη χειρότερη κατάσταση που μπορώ να φανταστώ. Έχω γίνει 65 ετών. Έτσι τον Αξιό δεν τον έχω δει ποτέ. Να φανταστείτε ότι εδώ που είμαστε, ακριβώς αν πάρετε το πλάνο, εδώ ήταν χωράφια. Κοιτάξτε πόσο έχει ανοίξει ο Αξιός. Και ειδικά με τις νησίδες που υπάρχουν πάρα πολλές, δεν θα μπορέσει το νερό να φύγει. Οπότε έχουμε σίγουρα, αν έρθει το νερό το 88, το νερό είναι μέσα στα Κείμηνα και μέσα στη Χαλάστρα. Μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, εκφράζονται φόβοι να φουσκώσει το ποτάμι και να σκεπαστούν από τα νερά όχι μόνο τα χωράφια, αλλά και οι κατοικημένες περιοχές. Είναι στο χειρότερο σημείο των τελευταίων 20 ετών. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έχουν από τις προσχώσεις των υλικών έχουν φτάσει στο σημείο το προχώρητο. Σε μια ενδεχόμενη μεγάλη νεροποντή από την πλευρά των Σκοπίων, αν απολύκουν κάποιες ποσότητες μεγάλων νερών, θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Απόσταση περίπου 500 μέτρων από τα αναχώματα. Από το γυμνάσιο είμαστε γύρω στα 700 μέτρα. Αλλά βλέπετε εκεί ακριβώς που είναι τα αναχώματα που μας προστατεύουν. Το 1978 το νερό ήταν εκεί πάνω, χωρίς να υπάρχουν τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα αυτές οι νησίδες. Ενώ είχαμε κάτω βάθος του Αξιού στα 4 μέτρα, αν δεν με πατάει η μνήμη, στα 4 μέτρα έχουμε σήμερα βάθη σε 10 εκατοστά. Βλέπετε τι γίνεται. Και όλα αυτά από τις προσχώσεις. Και τα αναχώματα που υπάρχουν ένθεν και έθεν από τη Χαλάστρα και από τα Κείμηνα είναι σε κακό χάλι. Θέλουν μια επιστασία, θέλουν μια παρέμβαση από το κράτος για να φοβόμαστε ότι
βλέπουμε παντού στην Ελλάδα τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν κάνει τεράστιες καταστροφές. Είμαστε ακριβώς πάνω σε ένα πολυβολείο. Τα οποία υπάρχουν πολυβολεία, αν δεν με απατάει η γνώμη, είναι 8 ή 10 στη σειρά. Αυτά είναι κίνδυνος εάν βγει το νερό, γιατί είναι από κάτω εντελώς κενά. Έχουν γεμίσει λίγο με χώμα, τα οποία είναι κίνδυνος για να σπάσει όλο το ανάγχωμα που βλέπετε εδώ. Στις όχθες του ποταμού, σε ορισμένα σημεία του, παρατηρήσαμε να υποχωρεί το έδαφος. Οι εργασίες συντήρησης των αναχωμάτων αλλά και του καθαρισμού είναι αναγκαίες, καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν περιοριστεί αρκετά. Είμαστε κατά της κινδυνολογίας, αλλά τα πλάνα και αυτά τα οποία είπαν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την περιοχή είναι αδιάψευστοι μάρτυρες του τι συμβαίνει στον Αξιό. Ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Δήμαρχος Δέλτα, είναι μαζί μας. Θα τον φιλοξενήσουμε στο Δελτίο τηλεφωνικά. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας. Υπάρχει σοβαρό θέμα αν ο Αξιός ξαναγίνει ποτάμι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ριάκι. Έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία το περιγράψατε. Εγώ είμαι δημοτική αρχή 4 μήνες. Το θέμα του Αξιού το έχω αναδείξει εδώ και 3 μήνες. Ήδη έχω στείλει στον επιστολή υπόμνημα στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Είναι άνθρωπος αυτοδιοίκησης, κατανοεί το πρόβλημα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Θέλω να σας επισημάνω, ανεξάρτητα από τον Αξιό, τα οποία τα είδατε, τα δείξατε, ακούσατε αντιδήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους να περιγράφουν το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζει τεράστια επικινδυνότητα, έχω πει ότι πλέον η πολιτική προστασία δεν είναι μόνο αποκατάσταση, αλλά είναι η πρόβλεψη επαφυλούμενου κινδύνου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο σήμερα δείχνεται είναι αυτό ακριβώς το οποίο εννοείται πολιτική προστασία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας επαφυλούμενος κίνδυνος από μια μεγάλη νεροποντή και αν οι φίλοι μας, οι βόρειοι γείτονες, ανοίξουν τα φράγματα, γιατί δεν θα μπορούν να συγκρατήσουν το νερό και δεν θα ξέρουν που θα το πάνε αν είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποσότητά της, τότε εμείς εδώ πέρα κάτω στις εκβολές του Αξιού με όλο αυτό το φερτό υλικό, το οποίο έχει συσσωρευτεί πάρα πολλά χρόνια, με τις νησίδες που έχουν σχηματιστεί και οι οποίες διευρύνονται συνεχώς και τους κορμούς δέντρων οι οποίοι υπάρχουν στις εκβολές του Αξιού και πρέπει να φύγουν, κορμοί δέντρων μιλώ, όλο αυτό το φερτό υλικό έχει ανεβάσει πολύ τον πυθμένα, όπως τον περιέγραψαν. Ναι. Κατ' επέκταση ουσιαστικά έχει θέσει εκτός τα αναχώματα, γιατί όταν ανεβαίνει ο πυθμένας δεν υφίσταται ανάχωμα, έτσι. Προφανώς. Τρώει, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, τα τυχώματα της όχθης. Οπότε δηλαδή έτσι διευρύνεται η κήτη, γιατί στη μέση σχηματίζονται νησίδες από φρετά υλικά. Mm-hmm. Και μιλάμε πλέον για έναν Αξιό, ο οποίος με όλα αυτά τα φρετά υλικά στις εκβολές δεν βγαίνει στο θερμαϊκό ουσιαστικά. Αυτό. Ουσιαστικά εμποδίζεται η απορροή του ποταμού. Επίσης, έχει κατεβάσει πάρα πολύ φερτό υλικό. Ο Αξιός είναι από αυτά τα ποτάμια που φέρνουν πάρα πολλά φερτά υλικά και πολύ οργανικό στοιχείο στην πορεία του. Ναι. Αυτό έχει σηκώσει και το πυθμένα στο θερμαϊκό, στις εκβολές του. Καταλαβαίνετε τι δυσκολία θα υπάρχει αν υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα νερού. Τότε αυτό θα διοχετευτεί παραπλεύρως στα χωράφια και στους οικισμούς. Άρα κινδυνεύουμε από μια πιθανή πλημμύρα. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή δηλαδή πρέπει να προσευχόμαστε να μην έχουν κακοκαιρία στα Σκόπια, χιόνια ή έντονες βροχοπτώσεις, γιατί αν δεν μπορούν να διαχειριστούν τα φράγματά τους και τα ανοίξουν, θα την πληρώσει όλη η διαδρομή ουσιαστικά εντός των δικών μας συνόρων και δεν αφορά μόνο στις εκβολές, που είναι τα διοικητικά όρια τα δικά σας, και βορειότερα. Ναι, απλώς εδώ πέρα χαμηλώνει αρκετά, άρα επειδή εδώ πέρα είναι η απορροή και το τέλος των και η αρχή των εκβολών του ποταμού, mm-hmm. εδώ πέρα θα γίνει μεγαλύτερη πλημμύρα. Δεν είναι μόνο πώς θα το διαχειριστούν στα Σκόπια, στην Βόρειο Μακεδονία πλέον, το θέμα του νερού. Είναι και σε εμάς εδώ θα είναι υπέρα αρκετή αυτή η ποσότητα βροχής, η οποία θα πλημμυρίσει τα πλάνα. Άμα δεν βγαίνει, Δήμαρχε, αν δεν βγαίνει ο Αξιός στο θερμαϊκό, προφανώς θα ψάξει διέξοδο, γιατί η φύση καλύπτει τα κενά της, είναι κανόνας. Όπως ακριβώς θα ψάξει διέξοδο και θα πάει όπου βρει.
τα πλάνα που προφανώς τραβήξατε, νομίζω είναι και σημερινά, που καταλαβαίνετε είμαστε σε μια περίοδο που έχει να βρέξει αρκετές ημέρες. Ναι, έτσι να βρέξει σημαντικά. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι τραβήξατε πλάνα, αυτά που δείχνετε δεν είναι κατόπιν μιας υψηλής νεροποντής και μιας προπόπτωσης. Καταλαβαίνετε πώς θα ήταν όλη η εικόνα αν, ας πούμε, χθες και προχθές έβρεχε και σήμερα τραβούσατε πλάνα. Θα ήταν εντελώς διαφορετική και ακόμη πιο δύσκολη και με μεγαλύτερη ένταση. Μα άρα ο Νίκος Αβουκάτος με τον Αντιδήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους περπατούσαν κανονικά σε αυτό που θα έπρεπε να είναι ποτάμι. Βόλτα βγήκαν. Είναι τώρα, απίστευτο. Εδώ πέρα θέλει μία συνεννόηση και με τη διαχειριστική αρχή, με το φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού, ώστε γιατί κατανοούν και αυτοί, εγώ τους έχω επισημάνει τα προβλήματα, υπάρχει κατανόηση και από την πλευρά τους, γιατί είναι και ένας οικότοπος, ένας συντροβιότοπος ο αξιός. Σωστή. Άρα όλα αυτά όμως θα πρέπει να τα συνθέσουμε, να τα αναλύσουμε και να τα συνθέσουμε και να κάνουμε τις ανάλογες παρεμβάσεις, έτσι ώστε ούτε τον υδροβιότοπο να διαταράξουμε, αλλά να προστατεύσουμε όμως τη ζωή και το βιό των ανθρώπων από πιθανό και από επαπελούμενο κίνδυνο. Και, άρα, πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Δήμαρχε. Άμεσα πρέπει να γίνει. Το Υπουργείο, και σε συνεννόηση το έχω επισημάνει, το ξέρει και η Περιφέρεια, κυρίως και το Υπουργείο, πρέπει να γίνουν οι ανάλογες μελέτες ώστε να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις για να ελευθερώσουμε την απορροή του ποταμού προς το Θερμαϊκό. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο και βασικό. Είναι ένας επαπειλούμενος κίνδυνος. Χρειάζεται να γίνουν άμεσα μελέτες και έργα, δηλαδή το επισημαίνω, να μην βρεθούμε του χρόνου σε μια τέτοια, να το πω, απειλή, γιατί θεωρώ ότι όλο αυτό θέλει μάκρος. Το καταλαβαίνετε, δυστυχώς στην αυτοδιοίκηση σχεδιάζουμε 11 μήνες για να υλοποιήσουμε μια παρέμβαση ενός μηνός. Είναι άδικο αυτό. Δεν είμαστε άμεσοι και αποτελεσματικοί λόγω των χρονοβόρων και των επίπονων διαδικασιών που ακολουθούμε. Πρέπει να δοθούν λοιπόν πόροι μέσα για να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση της απορροής του ποταμού. Κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια. Καλό σας βράδυ. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα, κυρίες και κύριοι, και ελπίζουμε, ευχόμαστε και προσευχόμαστε, θα λέγαμε, να μην επανέλθουμε σύντομα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και δυστυχώς όταν επανερχόμαστε σε τέτοια ζητήματα, επανερχόμαστε για κακό. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της ασφάλειας. Θύματα ληστείας έπεσαν τα ξημερώματα σήμερα. 4 άτομα πέριξ γνωστού εμπορικού κέντρου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ομάδα ατόμων τους επιτέθηκε κρατώντας μαχαίρια και ξύλα και αφαιρώντας τους μικροποσά και ένα κινητό τηλέφωνο, χάθηκαν στο σκοτάδι και τους αναζητούσε η αστυνομία. Δεν πρόκειται ωστόσο για σπάνιο συμβάν, αφού σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, τα περιστατικά κλοπών και ληστείων στην περιοχή είναι καθημερινό φαινόμενο. Θύματα ληστείας έπεσαν για ακόμη μία φορά 4 άτομα στη Δυτική Θεσσαλονίκη πέριξ γνωστού εμπορικού κέντρου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν ομάδα ατόμων κρατώντας μαχαίρια και ξύλα επιτέθηκε σε 3 αλλοδαπούς και έναν ημεδαπό, αφαιρώντας τους μικροποσά και ένα κινητό τηλέφωνο. Πρόκειται μόνο για ένα από τα δεκάδες περιστατικά που συμβαίνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση στην περιοχή, με πολλούς από τους πολίτες και καταστηματάρχες να υποστηρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα κλοπών περισσότερες από μία φορά. Έχουν ανοίξει το μαγαζί 3 φορές. Έχουν σπάσει τζαμαρίες, έχουν πει μέσα 3 φορές. Και πάνω και το περίπτερο γίνονται κλοπές αρκετές, σε ξυλοδαρμή μεταξύ αλλοδαπών. Πέσει και θύμα ληστείας. Το καλοκαίρι πέρυσι. Μου πήραν το σταυρό. Η περιοχή εδώ είναι υποβαθμισμένη εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν γίνεται και τίποτα, έτσι, όχι μόνο εδώ, αλλά και παντού. Από το κακό στο χειρότερο πάμε εδώ πέρα. Όπως υποστηρίζουν, η περιοχή είναι σοβαρά υποβαθμισμένη, ενώ τις βραδινές κυρίως ώρες φοβούνται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους. Τα αυξημένα περιστατικά παραβατικών συμπεριφορών αποδίδουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη δράση ομάδων αλλοδαπών. Να κυκλοφορεί κανείς εδώ. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς εδώ. Και αυτοί που κυκλοφοράνε, ή αν τύχει καμιά φορά κι εγώ, είναι πολύ δύσκολο. Φοβάσαι. Εδώ είναι επικίνδυνη, θεωρείται, η περιοχή τις βραδινές ειδικά ώρες. Αν και δεν είμαι της περιοχής, απλά περνάω αργά και πού και βλέπω τον κίνδυνο που διατρέχει κανείς. Δεν ήμασταν έτσι. Κάποτε είχαμε να πούμε ησυχία εδώ. Δεν υπάρχει ασφάλεια. Όχι. Τι γίνονται δηλαδή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ανεξέλεκτα, ό,τι θέλει ο καθένας κάνει εδώ. Μαζεύονται εδώ πέρα, εδώ μέσα, ειδικά το καλοκαίρι, ξέρεις τι γίνονται, γίνονται εδώ μέσα. Πριν 2 χρόνια δεν υπήρχε πολλά προβλήματα, εντάξει, ήταν
οι πορνίες και τα λοιπά εδώ, αλλά εντάξει. Τώρα όμως με τους ξένους που ήρθαν εδώ, Πακιστανούς, Αλγερινούς και τα λοιπά, γίνεται ένας χαμός. Δεν μπορείς να τους ελέγξεις, είναι πάρα πολύ. Είναι περίεργη η περιοχή. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Οπότε και η αστυνομία νομίζω κάνει ό,τι μπορεί. Τους βλέπεις και από το απόγευμα και μετά περνάνε πολύ πιο συχνά. Υπάρχουν περιπολίες. Πάντως, κατά το τελευταίο 24ωρο, αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας, ασφαλείας και άμεσης δράσης Θεσσαλονίκης προχώρησαν σε αυτόφορες συλλήψεις 8 ατόμων για περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες κλοπών, ενώ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δραστών για περιπτώσεις κλοπών, ληστείας και υπεξαίρεσης. Φανταστείτε πώς είναι η κατάσταση σήμερα που οι κάτοικοι νοσταλγούν την εποχή που οργίαζε η πορνεία στην περιοχή. Στον αέρα βρίσκονται από σήμερα 120 έκτακτοι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ στο νομό Θεσσαλονίκης έπειτα από απόφαση της διοίκησης να μην προχωρήσει στην ανανέωση των συμβάσεών τους. Λόγω μάλιστα της απόλυσης του έκτακτου προσωπικού, οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν πως 11 ταχυδρομεία του νομού Θεσσαλονίκης απειλούνται με λουκέτο. Στο δρόμο κινδυνεύουν να βρεθούν 120 έκτακτοι εργαζόμενοι των ΕΛΤΑ νομού Θεσσαλονίκης έπειτα από απόφαση της διοίκησης να μην ανανεώσει τις συμβάσεις τους, λένε οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφουν σωματεία εργαζομένων των ΕΛΤΑ, εξαιτίας των απολύσεων του έκτακτου προσωπικού, 11 ταχυδρομεία του νομού Θεσσαλονίκης απειλούνται με λουκέτο. Εδώ και μια εβδομάδα υπήρξαν κάποιες ευνίδιες αποφάσεις της διοίκησης, οι οποίες έχουν να κάνουν τόσο με το έκτακτο προσωπικό που υπηρετεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στα καταστήματά μας, αλλά και στη διαλογή και στη διανομή. Σήμερα αποφασίστηκε να λήξουν οι συμβάσεις των εκτάκτων που υπηρετούν στα καταστήματα και 31 του μηνός λήγουν οι συμβάσεις όσων υπηρετούν στη διαλογή και στη διανομή. Νομίζω ότι θα είναι καταστροφική τόσο για την εξυπηρέτηση των πελατών και πολιτών αυτού του νομού, όσο και για τους ίδιους τους υπαλλήλους, οι οποίοι πλέον δεν θα μπορούν ούτε να αρρωστήσουν για την ακρίβεια για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το κοινό. Όπως υποστηρίζουν, ήταν μια ευνίδια απόφαση που τους έπιασε απροετοίμαστους, χωρίς να δίνει λύση στο πώς από εδώ και στο εξής θα λειτουργήσουν τα ταχυδρομεία. Σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών, αφού ενδέχεται να γίνουν αλλαγές στο ωράριο εξυπηρέτησης κοινού. Μειωμένο προσωπικό σημαίνει λιγότερα χέρια να δουλέψουν. Όταν υπάρχει όμως αντικείμενο, δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι, με ένα τέτοιο τρόπο. Θέλει ένα σχεδιασμό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το κέντρο διαλογής, για παράδειγμα, το οποίο σήμερα απασχολεί 43 άτομα σε τρεις βάρδιες, γιατί δουλεύει επί 24ωρου βάσεως. Έχει 23 μόνιμους και 20 ενοικιαζόμενους. Εδώ και χρόνια δεν κάνουμε ούτε διάλειμμα για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη δουλειά, για να είναι η Α υλογραφία, η Β υλογραφία στην ώρα τους στους πολίτες, έτσι. Όσον αφορά τη συναλλαγή, θα προκύψουν οπωσδήποτε κάποια ζητήματα, ενδεχομένως να αλλάξουν τα ωράρια συναλλαγής. Κάποια καταστήματα που δουλεύουν απόγευμα ενδεχομένως θα πρέπει να σταματήσουν να δουλεύουν. Και φυσικά και η συναλλαγή, η οποία ξεκινάει από 7:30 το πρωί, θα πιθανότατα πρέπει δηλαδή να αρχίσει να λειτουργεί αργότερα, γιατί υπάρχουν δουλειές που πρέπει να γίνουν σε ένα κατάστημα και αν δεν υπάρχει προσωπικό να τις εκτελέσει, αυτό θα γίνει της βάρος της συναλλαγής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, στα ελληνικά ταχυδρομεία εργάζονται συνολικά 5.500 μόνιμοι εργαζόμενοι, ενώ 1.500 άτομα περίπου απασχολούνται με συμβάσεις. Παραμένει το πρόβλημα από τις ανεξέλεγκτες καύσεις στα τσαΐρια της Περαίας, αφού παρά τις επιχειρήσεις των προηγούμενων μηνών και την παρέμβαση εισαγγελέα, οι αυθαίρετοι κάτοικοι της περιοχής συνεχίζουν να αυξάνονται, να πληθύνονται και να εγκληματούν εις βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Ο Δήμαρχος καταγγέλει ότι δέχεται απειλές και προχώρησε σε μηνύσεις, ενώ τη Δευτέρα έχουμε δικαστήριο για το τι θα γίνει με το αίτημα του Δήμου για διοικητική αποβολή. Θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Δημήτρη Γρουσουζάκο, είναι μέλος της κίνησης πολιτών Θερμαϊκού. Καλησπέρα σας. Νομίζω είχατε φωτιές και σήμερα στην περιοχή, έτσι? Καλησπέρα σας, κύριε Μόσκη. Ναι, σήμερα περίπου στις 12.30 ώρα, μεγάλη φωτιά σε σκουπιδότοπο πλησίων του καταβλισμού περίπου στα 100 μέτρα. Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Αδιόρθωτη. Δυστυχώς, όχι μόνο αδιόρθωτη η κατάσταση, αλλά έχει αλλάξει, είναι και επιτηδευμένη πλέον. Τι θέλω να πω με αυτό? Καταρχήν, πρέπει να πω ότι η γενεσουργός αιτίας των πυρκαγιών είναι η ύπαρξη καθ' αυτού του καταβλισμού. Δηλαδή, όλες οι φωτιές είναι εντός και πέρυσι του καταβλισμού του συγκεκριμένου. Προφανώς δεν υπάρχει αυτανάφλεξη. Τώρα, το ποιοι ακριβώς βάζουν τις φωτιές, ονομαστικά είναι άλλο
είναι άλλο αντικείμενο και είναι δύσκολο να διερευνηθεί. Ναι. Δεύτερο, ο τρόπος, ο χρόνος και ο ρυθμός που βάζαν τις φωτιές μετά τη διοικητική αποβολή που επέβαλε ο Δήμος και την ύπαρξη της και την καταγγελία που έγινε από την πλευρά του Δήμου πολιτών, από την κίνηση πολιτών, έχει αλλάξει. Με συνδυασμό ότι ξέρετε είναι τώρα χειμώνας, έχουμε κλειστεί μέσα στα σπίτια μας. Ναι. Και τα παράθυρα είναι κλειστά, είναι δύσκολα και να γίνονται και αντιληπτές. Mm-hmm. Βάλτε και λίγο και τα τζάκια που μας μπερδεύει η μυρουδιά. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Ειδικά όταν επικρατεί και ο μύχλης στην περιοχή, είναι ένα πολύ καλό σκηνικό. Σαφέστατα, δηλαδή. Για να κάνουν κάποιοι τις δουλειές τους. Βέβαια, σαφέστατα. Δηλαδή, άμα πάτε ένα πρωινό και δείτε το αεροδρόμιο Μακεδονίας που συνήθως πιάνει και ο μύχλης αυτές όταν έχει άπνια και ξαστεριά κτλ. Άμα βάλει κάποιος φωτιά εκεί πέρα, δεν μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος εύκολα. Ναι, έτσι. Και ο τρόπος που βλέπουν είναι, έχει αλλάξει. Δηλαδή, ο τρόπος, η συχνότητα, το μέγεθος της φωτιάς στις οποίες μπαίνουν έχει αλλάξει ώστε να μην γίνουν αντιληπτές. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έπιασε μεγάλη φωτιά. Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν και πάλι εποχούμενοι, πέρα από τους μόνιμους των τελευταίων πολλών ετών, άρχισαν πάλι να εμφανίζονται περαστικοί. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι δύσκολο να διερευνηθεί. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ξέρετε και δύσκολο να ξέρει αν είναι ο Α, ο Β, αν είναι μόνιμος ή μη μόνιμος. Ποιος ξέρει, ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει σε αυτόν τον καταρρισμό. Να, αυτό που εξάλλου είναι δεδομένο, είναι και σχεδόν άβατο. Ναι, αυτό που είναι δεδομένο και είναι οπτικά αναγνωρίσιμο πλέον, δεν το καταλαβαίνει κάποιος εύκολα, είναι ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των τσατριών. Δηλαδή, είναι τουλάχιστον καμιά τριανταριά με εκτίμηση από μακριά ότι είναι νέα πλέον. Mm-hmm. Καινούρια. Ναι. Και μάλιστα το παράδοξο και το αστείο είναι ότι μπήκαν στο χώρο όπου ο Δήμος Θερμαϊκού, προφανώς και ο Δήμος Θέμης με μηχανήματα από την περιφέρεια κτλ. Είχαν καθαρίσει από τα σκουπίδια, ναι. Το είχαν ισιώσει, το είχαν. Ναι. Τώρα σπάνω τον είχα φέρει σε μια αλφακατάσταση καλή. Τα είχαν πληρώσει. Και σε αυτό το χώρο. Τα είχαν πληρώσει οι φορολογούμενοι πολίτες. Ακριβώς. Να τα λέμε, δηλαδή, και αυτά. Και το αποτέλεσμα είναι να επανερχόμαστε στην προηγούμενη κατάσταση, στον ίδιο παρονομαστή. Και από ό,τι ξέρω, και δεν το έχει διαψεύσει ο Δήμαρχος, ίσα ίσα το αντίθετο, δέχεται και απειλές. Αυτό τώρα είναι, αυτό και είναι το ωραίο. Και αυτό είναι θέμα. Δηλαδή, πρόσεξε, και δαρμένοι. Ναι. Και δηλαδή και απειλούμενοι. Ακριβώς. Δηλαδή, πού να βρει το δίκιο, δεν ξέρω πλέον. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση δεν τιμάει κανέναν. Υπάρχει αεροδρόμιο και μου κάνει εντύπωση γιατί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν τρέχει το θέμα όπως θα έπρεπε. Εγώ έτσι θα έλεγα και η Fraport. Η Fraport, η οποία γιατί η οκτήτης έχει του επενδύσει. Είναι η Fraport. Ακριβώς, έχει επενδύσει και υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Εγώ να πω το εξής. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Η ΕΠΑ είναι από το έδαφος και πάνω, δηλαδή είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πτήσεων. Τίθεται και ένα θέμα ασφάλεια πτήσεων, έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Για την ασφάλεια καταστάσεων και το έδαφος είναι υπεύθυνη και η Fraport. Δηλαδή οι φωτιές, κάλλιστα να πάσα στιγμή, μπορεί να επεκταθούν και μέσα στο αεροδρόμιο. Ναι. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Ναι. Και το ζήτημα είναι ότι τη Δευτέρα που θα συζητηθεί η διοικητική αποβολή στο Ειρηνοδικείο, ξέρουμε ότι οι αποφάσεις δεν βγαίνουν άμεσα. Μπορεί να καθυστερήσουν. Κοιτάξτε τώρα, εδώ έχει δείξει ότι παρότι έγινε η διοικητική αποβολή, το ότι παρότι έγινε μήνυση μηνυτήρια αναφορά κατά των κάψεων, το επιδόθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους, έχω εδώ μπροστά μου ένα αρχείο πρόχειρο ότι από τότε που υποβάλαμε εμείς τη μήνυση των 23-9 έχουν μπει 40 φωτιές. Να. Δηλαδή η πείρα δείχνει ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Δέχεστε και εσείς απειλές, Έχετε ζητήματα κι εσείς, δέχεστε κι εσείς απειλές ή όχι, μόνο ο Δήμαρχος? Όχι, προσωπικά όχι. Μόνο ο Δήμαρχος. Όχι, προσωπικά όχι. Μάλιστα. Να σου πω κάτι, εμείς φωνάζουμε κατά των κάψεων. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η γενοσυχώς αιτία είναι η έπαση του καταρρισμού. Εγώ θέλω να θέσω και ακόμα ένα ζητούμενο. Η υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας, έχω το έγγραφο μπροστά μου, μετά από ελέγχους έχει διαπιστώσει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι πλέον επιβαρημένος. Και έχει προτείνει την απομάκρυνση του καταρρισμού. Δηλαδή και οι ίδιοι οι άνθρωποι που διαμένουν στο καταρρισμό πλέον διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο υγείας. Ναι. Πρωτίστως. Μάλιστα. Δηλαδή τίθεται και ένα θέμα. Και καλά και οι ενήλικες. Και έχουν και παιδιά μαζί τους.
βέβαια. Γιατί κάποιοι λένε τα παιδιά μας, η παιδεία και τα λοιπά, είναι 40 παιδιά λέει, που πηγαίνουν σχολείο. Οκ. Mm-hmm. Okay. Τα παιδιά για να πηγαίνουν σχολείο πρώτα πρέπει να φροντίσει την υγεία τους για να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο. Μάλιστα. Κύριε Κουσουσάκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς θα επανέλθουμε στο θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο πηγαίνει και μεγαλώνει μαζί μας επί δεκαετίες και περιμένουμε να δούμε πότε θα τελειώσει. Γιατί εκτός όλων των άλλων υπάρχει και ένα κεφάλαιο που λέγεται κατάληψη. Δεν μπορεί κάποιος να καταλαμβάνει χώρο έτσι, με το έτσι θέλω, ιδιωτικό ή δημόσιο, δημόσιο εν προκειμένου. Δεδομένο θεωρείται πλέον ότι η Κατερίνα Σακελαροπούλου θα είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ιστορία του ελληνικού κράτους, αφού ψήφο εμπιστοσύνη στο πρόσωπό της δίνουν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το κίνημα αλλαγής. Με την κάμερα του Άτλας βγήκαμε στους δρόμους της πόλης, ρωτώντας πώς κρίνουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης την επιλογή του Πρωθυπουργού. Παρακολουθήστε τι μας απάντησαν. Γένους θηλυκού θα είναι εκτός απροόπτου η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπειτα από πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προτείνει για τη θέση στο ύπατο πολιτικό αξίωμα του ελληνικού κράτους τη δικαστικό Εκατερίνη Σακελαροπούλου, η οποία από τον Οκτώβριο του 2018 υπηρετεί στη θέση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο άκουσμα του ονόματός της, πολίτες μιλώντας στην κάμερα του Άτλας εξηγούν ότι πρόκειται για μια σωστή επιλογή, καθώς πρόκειται για μια γυναίκα μορφωμένη, ενώ θετικά αξιολογούν το γεγονός ότι δεν έχει εμπλακεί με την πολιτική. Καλύτερα. Καλύτερα. Ας δούμε και ένα άλλο πρόσωπο. Δεν χρειάζεται να είναι πολιτικά όλα τα πρόσωπα. Έτσι κι αλλιώς ο ρόλος τους δεν είναι και τόσο ουσιώδης, αλλά έχουν να κάνουν να επιδείξουν μια δυναμική. Ακόμη καλύτερα που δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Νομίζω ότι ο τόπος χρειάζεται αλλαγή. Και αυτή είναι μια καλή αρχή. Πολύ καλά έκανε με τη Σουτάκη και την επέλεξη. Είναι μορφωμένη, θα προσφέρει. Μορφωμένη γυναίκα. Δεν ξέρω τι να πω άλλο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Τη στήριξή του στην επιλογή της Εκατερίνης Σακελαροπούλου για το αξίωμα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας ανακοίνωσε με τηλεοπτική του δήλωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για συνειδητή μας επιλογή, τόνισε, και όχι επιλογή επικοινωνίας, ασκώντας παράλληλα αυστηρή κριτική προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι πρόκειται για μια επικοινωνιακή τρίπλα. Και δεν ήταν λύση το να, λόγω του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να πέφτει η κυβέρνηση και να δημιουργούνται όλα αυτά που δημιουργούσαν μέχρι τώρα. Για μένα είναι ευχάριστο. Φαίνεται ότι η κυρία είναι καλή. Δικαστικός, εφόσον έχει προηγούμενα πολύ θετικά, πιστεύω ότι θα είναι ικανή. Ο τίτλος και η θέση είναι τυπική, είναι αρχηγός, αλλά κάναν και τη βάλανε. Τουλάχιστον δεν θα έχει καμιά αμφισβήτηση από κανένα κόμμα. Εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, τη στήριξη στο πρόσωπο της Εκατερίνης Σακελαροπούλου ανακοίνωσε και το ΚΙΝΑΛ, ενώ τη διαφωνία τους εξέφρασαν το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25. Όπως φαίνεται, πάντως η εκλογή της καινούργιας Προέδρου της Δημοκρατίας θα είναι μια τυπική διαδικασία, αφού οι ψήφοι για την εκλογή της έχουν εξασφαλιστεί. Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου. Στο Στρασβούργο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήταν στραμμένα τα βλέμματα των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς τα βασικά θέματα συζήτησης ήταν το Brexit, τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, από το οποίο η χώρα μας διεκδικεί περισσότερα χρήματα για την απολιγνητοποίηση συγκεκριμένων περιοχών. Ένα δελεαστικό ποσό προκειμένου να πείσει τις δύσπιστες χώρες να συνεργαστούν για το νέο πράσινο συμβόλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότεινε η Κομισιόν. Το Just Transition Fund αναμένεται να κινητοποιήσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2021-2027, ώστε να βοηθήσει τις χώρες να αποβάλουν τη συνήθεια του άνθρακα. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να δαπανίσει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για να μετατοπίσει την οικονομία της σε μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έκκληση προς τους αντιπροέδρους της Κομισιόν Τίμερμανς και Ντομπρόφσκι να ανοίξουν τα χαρτιά τους και να δώσουν απαντήσεις για το μέλλον στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας εν ώψη της απαθρακοποίησης, απίθυνε μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο στη συζήτηση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη. Στην παρέμβασή της τόνισε την ανάγκη να δοθεί μια δίκαιη προοπτική προκειμένου να αντικατασταθεί η αγωνία των πολιτών με βιώσιμες θέσεις εργασίας που θα μπορούν να υποστηριχθούν από την εργασιακή εμπειρία των κατοίκων της περιοχής. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, μέσω του Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, έχει ήδη ανακοινώσει ότι επιχειρεί να κλείσει τις μονάδες του άνθρακα έως το 2023 και πάντως το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδος δεν θα προέρχεται από τον άνθρακα το 2028. Είναι ή όχι η ταχύτητα της απανθρακοποίησης ένα στοιχείο για την επιλεξιμότητα στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης?
Αντιπρόεδρε Τίμερμαν, σας άκουσα να αναφέρεστε στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Περιμένουν εδώ από εμάς, στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, να τους δώσουμε μια δίκαιη προοπτική. Να αντικαταστήσουμε την αγωνία τους με μια βιώσιμη δουλειά. Δουλειές που τους ταιριάζουν, δουλειές για τη βιομηχανία, δουλειές για τη ενέργεια. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Να απαιτήσει από Ερντογάν και Σάρατς να ασκήσουν τα παράνομα μνημόνια Τουρκία-Τρίπολης ως ένδειξη προσήλωσης στην ειρήνη και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου, ζήτησε από τον ΗΠΑ το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Τζόσεφ Μπορέλ, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Στη διάρκεια ομιλίας της, η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η κυρία Σιμακοπούλου χαρακτήρισε επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση της Ευρώπης να διεκδικήσει έναν ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις στη Λιβύη, καθώς τις περισσότερες. Περισσότερες συνέπειες από την αστάθεια στην περιοχή θα υπομισθούν οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως εξήγησε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει ξεκάθαρη θέση ότι το μνημόνιο της Τουρκίας με την κυβέρνηση της Τρίπολης παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και δεν παράγει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν, κύριε Μπορέλ, πάρα αυτά να απαιτήσετε από τον Ερντογάν και τον Σάρατς να σκίσουν το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας Τρίπολης ως ελάχιστη ένδειξη προσήλωσης στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Οι αναπάντητες τουρκικές προκλήσεις δεν απειλούν πλέον μόνο την ειρήνη, αλλά πλήττουν την αξιοπιστία της Ευρώπης και εν τέλει υποθάλπουν το ίδιο της το μέλλον. Πόλο έλξης για τα νέα ζευγάρια που ετοιμάζονται να ανεβούν τα σκαλιά της Εκκλησίας αποτέλεσε και φέτος η έκθεση Expo Wedding στην ΔΕΘ. Ήταν μια καλή ευκαιρία για τους επισκέπτες να πραγματοποιήσουν μια μαζική έρευνα αγοράς, γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα, επιλέγοντας παράλληλα τα καλύτερα ανάμεσα στους καλύτερους. Η μεγαλύτερη και πιο λαμπερή έκθεση γάμου και βάπτισης στη Βόρεια Ελλάδα. Από το 2006 κάθε χρόνο χιλιάδες μελώνυφα ζευγάρια την επισκέπτονται για να οργανώσουν το γάμο ή τη βάπτιση του παιδιού τους. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση. Οι νύφες γενικά ήταν πολύ κατατοπισμένες, κάνανε πολύ στοχευμένες ερωτήσεις. Αρέσει αρκετά η ιδέα του χειροποίητου του νηφικού. Στο ράψιμο κατά παραγγελία βλέπω τα κορίτσια ότι προτιμάνε και πολύ αέρινες δημιουργίες. Έχω δει η μεγαλύτερη επίγυση του κόσμου τη φετινή χρονιά. Ίσως να βοήθησε και ο καιρός. Είδαμε αρκετό κόσμο. Και είδαμε επίσης και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια, πέρα από ότι είχαμε αρκετό κόσμο. Η ουσία είναι μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό πιστεύω ότι είναι μια αλυσίδα και είναι καλό για όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Είμαστε εδώ για ακόμη μια χρονιά να υποδεχτούμε τα ζευγάρια μας που ενδέχεται να παντρευτούν και θέλουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να οργανώσουν έναν πολύ όμορφο γάμο. Εμείς από τη μεριά μας προτείνουμε τον ιδανικό χώρο που θα φιλοξενήσει την ονειρεμένη εκδήλωσή τους. Σαν εμπειρία είναι πάρα πολύ καλή και για μας, γιατί μαζεύουμε στοιχεία από νεαρά ζευγάρια τα οποία θα δημιουργήσουμε μαζί όλη τη χρονιά. Μία έκθεση θεσμός για τη Θεσσαλονίκη, ένα γεγονός μοναδικό, με περισσότερους από 100 εκθέτες από το χώρο του γάμου και της βάπτισης να δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό και να παρουσιάζουν τις προτάσεις τους για έναν τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Τουλάχιστον στο δικό μας περίπτερο θεωρώ ότι υπάρχει μια αύξηση 20% περίπου στην προσέλευση του κόσμου. Γεγονός που εμάς μας ικανοποιεί αρκετά, είναι η αλήθεια. Είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου, καλός κόσμος, παιδιά που ενδιαφερόντουσαν, μας τιμήσανε με το ενδιαφέρον τους, με τις ερωτήσεις τους και εμείς εδώ για τέταρτη χρονιά δώσαμε το παρόν και δώσαμε πληροφορίες και προσφορές για να έρθουν να μας επισκεφθούν και στο χώρο μας. Έχουμε δει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλές υποψήφιες νύφες, οι οποίες θέλησαν και έχουμε μετατρέψει το χώρο, όπως βλέπετε, σε ένα κινητό, σε ένα νοητό κομμωτήριο και νοητό κινητό τμήμα μακιγιάς, προκειμένου να πάρουν οι νύφες μια πρώτη ιδέα της δουλειάς μας. Νομίζω ότι οι νύφες πλέον τον έχουν μάθει αυτό το θεσμό, η Expo Wedding πάει καλά. Και είναι μια καλή κίνηση για τις νύφες να δουν όλη την οργάνωση του γάμου από κοντά, μαζεμένους όλους τους επαγγελματίες. Η έκθεση πλαισιώνεται με ένα μοναδικό πλούσιο τριήμερο πρόγραμμα στον χώρο των εκδηλώσεων, το οποίο περιλαμβάνει επίδειξης νυφικών, βραδινών, γαμπριάτικων, νυφικού χτενίσματος, πολλά μουσικά events και happenings. Είχαμε μεγάλη προσέλευση, θα έλεγα. Πέρασαν ζευγάρια αρκετά. Επίσης, πέρασαν πάρα πολλοί γαμπροί. Περισσότερα από ό,τι φανταζόμασταν. Πολλά άτομα, ενδιαφέρον μεγάλο, ειδικά στην ανδρική ένδυση, γιατί τα περισσότερα είναι γυναικεία εδώ πέρα μέσα. Η έκθεση πήγε πάρα πολύ καλά. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τα ζευγάρια. Είπαμε κάποια πράγματα όσο βοηθούσε ο χώρος και ο χρόνος τους
για την δουλειά μας, για τη φωτογραφία και για το βίντεο. Πήραμε μέρος στην έκθεση, η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη. Προσδοκούμε να έχουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα στις πωλήσεις μας. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, ο κόσμος ρωτάει να μάθει για την καλή ποιότητα, συγχρόνως με την καλή τιμή. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι στην 19η Expo Wedding τον Ιανουάριο του 2021. Δράσεις για τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγενεσίας υλοποιεί η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρός της, Βασίλειος Παπάς, στη διάρκεια της εκδήλωσης για την κοπή της Βασιλόπιτας. Επιπλέον, όπως τόνισε, η εταιρεία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις πανελλαδικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγενεσίας, με στόχο να αναδειχθεί με έμφαση η ιδιαίτερη προσφορά της Μακεδονίας στον μεγαλειώδη εθνικό αγώνα. Στην αναγκαιότητα επαγρύπνησης και συνένεσης για τα εθνικά θέματα και στην ανάδειξη της συμβολής της Μακεδονίας στον αγώνα της Παλιγενεσίας του 1821, μέσω του επιστημονικού της έργου, επικέντρωσε την ομιλία του στην κοπή της Βασιλόπιτας για το καλωσόρισμα του 2020 ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Δ.Ρ. Βασίλειος Πάπας. Η κοπή της Βασιλόπιτας αποτελεί κάθε χρόνο ισχυρή παράδοση για την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και φέτος, με τη συμπλήρωση των 80 χρόνων της εταιρείας, εκατοντάδες μέλη και εκπρόσωποι φορέων της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και τίμησαν τη γιορτινή εκδήλωση με καθολική συμμετοχή. Στην ομιλία του προς εταίρους και προσκεκλημένους, ο πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών χαρακτήρισε τη χρονιά που έφυγε ως χρονιά με έντονες δοκιμασίες στο εθνικό μας θέμα, στη διάρκεια της οποίας η εταιρεία επαγρυπνούσε, αξιολογούσε τα διαδραματιζόμενα και γνωστοποιούσε με κάθε τρόπο και προς πάσα κατεύθυνση τις αταλάντευτες θέσεις της. Ενώ για τη χρονιά που έρχεται, αναφερόμενος στις νέες δράσεις της εταιρείας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις πανελλαδικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγενεσίας, με στόχο να αναδειχθεί με έμφαση η ιδιαίτερη προσφορά της Μακεδονίας στο μεγαλειώδη εθνικό αγώνα. Ο κύριος Πάπας ζήτησε από τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές αρχές να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, και έκλεισε την ομιλία του με ολόθερμες ευχές για υγεία, αγάπη, ειρήνη και ανάπτυξη στον τόπο μας, εκφράζοντας την ευχή να πριτανεύσει η λογική, ώστε να ξεπεράσουμε τις όποιες αντίξωες συνθήκες ταλανίζουν τα εθνικά μας ζητήματα. Αξίζει να αισιοδοξούμε, τόνισε χαρακτηριστικά. Τη χρυσή λύρα της Βασιλόπιτας των μελών της εταιρείας έτυχε ο επίκορος καθηγητής Ιωάννης Φίκαρης, ενώ ο σύνδεσμος συνταξιούχων Δημοσίου Νόμου Θεσσαλονίκης ήταν ο τυχερός της Βασιλόπιτας των αρχών και φορέων της πόλης. Την πίεση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών λόγω της κατάστασης στην αγορά ελαιολάδου αλλά και φημολογούμενα φαινόμενα αθέμητων πρακτικών στο εμπόριο με την εισαγωγή ποσοτήτων από τρίτες χώρες και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανεξαγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ελληνικών, έφερε στη Βουλή με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου. Ο βουλευτής Ηρακλείου θέτει το θέμα ανάγκης στήριξης του ελαιολάδου και των παραγωγών του, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των τελευταίων ετών, αλλά και εξηγήσεις για το πλάνο του Υπουργού ώστε να στηρίξει εκείνους που επλήγησαν επιπλέον από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά την τρέχουσα εμπορική περίοδο. Παράλληλα, ρωτά την πρόθεση του κυρίου Βορύδη σχετικά με την αντιμετώπιση των ελληνοποιήσεων στο ελαιόλαδο που επιδεινώνουν την κατάσταση. Υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργο η σύμβαση του έργου για την αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων του οδικού δικτύου Δήμου Σιθωνίας προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα εστιάσει στην επισκευή των ζημιών που προκλήθηκαν μετά από τις πλημμύρες του 2017. Αφορά στην επισκευή των κατεστραμμένων τμημάτων του οδικού δικτύου, καθώς επίσης και στην αποκατάσταση των τεχνικών των οδών. Σκοπός των εργασιών που θα εκτελεστούν είναι η ασφαλής διέλευση των οχημάτων από το οδικό δίκτυο, καθώς και η αποκατάσταση της παροχετευτικότητας των τεχνικών της οδού. Με λιτανία στους δρόμους της Βέρειας κορυφώθηκαν σήμερα οι διήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις για την εορτή του Πολιούχου Αγίου Αντωνίου του Νέου. Στον κατάμεστο πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αντωνίου του Νέου τελέστηκε πολυαρχιερατικό
συλλήτουργο προεξάρχοντας του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου, κυρίου Αμφιλοχίου, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο, ενώ έλαβαν μέρος οι Μητροπολίτες Άρτης, Καλίνικος, Καλαβρίτων και Αιγιαλίας Ιερώνυμος, ο Επίσκοπος Αμορίου, κύριος Νικηφόρος, ο οποίος χωροστάτησε και στον Όρθρο, και ο Μητροπολίτης Βέρειας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων. Μετά τη θεία λειτουργία, παρουσία των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και πλήθους πιστών, εψάλλησαν τα εγκόμια του Οσίου Αντωνίου και ακολούθησε η λιτανία του Ιερού Λιψάνου του και τις εικόνες της Παναγίας Προδρομητήσης, η οποία μεταφέρθηκε από τη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Όρους για να συμπανηγυρίσει με τον Όσιο Αντώνιο. Παρεμβάσεις στις καλύβες των αλλιών στη Χαλάστρα πραγματοποιεί ο Δήμος Δέλτα και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ικανοποιώντας ένα αίτημα πολλών ετών των επαγγελματιών που εργάζονται και δραστηριοποιούνται στις εκβολές του αξιού. Οι καλύβες που μέχρι τώρα δεν είχαν ρεύμα και νερό αποκτούν υδροδότηση και ηλεκτροδότηση για να διευκολυνθούν οι αλλοί στην καθημερινότητά τους. Επίσης, γίνονται παρεμβάσεις αναστήλωσης των ξύλινων οικίσκων που έχουν υποστεί διάβρωση από τα καιρικά φαινόμενα. Οι τεχνικές υπηρεσίες πραγματοποιούν και διορθωτικές παρεμβάσεις στον δρόμο που συνδέει τη Χαλάστρα με τις εκβολές του αξιού για να μετατραπεί η περιοχή σε χώρο επισκέψιμο. Συνάντηση με φορείς του Δήμου Παιωνίας, την Αναπτυξιακή Κιλκής και την ΕΦΑ Κιλκής είχε την Τετάρτη ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκής Ανδρέας Βεργίδης, με αφορμή την κατάσταση στο Τελωνείο Ευζώνων αλλά και την ανάδειξη της Γουμένισσας και τις δυνατότητες τουριστικής αξιοποίησής της στον δρόμο του Μεταξιού, ενός δρόμου το ταξίδι του οποίου ξεκινούσε από τα βάθη της Άπο Ανατολής και έφτανε ως τις ακτές της Μεσογείου, συνδέοντας την οικονομία με την πολιτισμική αλλαγή. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι προοπτικές που έχει ένα τέτοιο φιλόδοξο πρόγραμμα με κύριο στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αποφασίστηκε δε να γίνει σύντομα μια διευρυμένη συνάντηση που να περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής, προκειμένου να γίνει μια ενιαία προβολή της περιοχής. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει όπως κάθε βράδυ ο Γιώργος Φακής με τις αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Και εμείς, αφού σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το βράδυ της Δευτέρας στις 9. Καλό βράδυ. Και μην ξεχνάτε να μας ακολουθήσετε.